Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Σάμπο και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα ακόμη επεισόδιο μιας σειράς που μπορεί να έχει και τον τίτλο «Τα ίδια και τα ίδια», κύριε Πρόεδρε. Εννοώ βεβαίως από την μια έχουμε την λήψη των μέτρων, την ανακοίνωση των μέτρων που θα τεθούν σε εφαρμογή από αυτό το Σάββατο, και από την άλλη έχουμε τον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου και κατ' επέκταση τον εμπορικό κόσμο όλης της χώρας να διαμαρτύρεται, όπως άλλωστε κάτι ανάλογο συμβαίνει και από το χώρο της εστίασης. Τώρα, εσείς ακριβώς πού διαφωνείτε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι για άλλη μια φορά στοχοποιείται το λιανικό εμπόριο. Αυτό είναι ξεκάθαρο και προφανές. Mm-hmm. Και για άλλη μια φορά θα έλεγα ότι γίνεται και ένας διαχωρισμός εις βάρος του λιανικού εμπορίου, μιας και υπάρχει ο διαχωρισμός ανάμεσα στα μέτρα εφαρμογής μέτρων στο λιανικό εμπόριο, mm-hmm, και στον κλάδο των τροφίμων, στα πολυκαταστήματα τροφίμων, τα οποία δεν είναι μόνο πολυκαταστήματα που πουλούν μόνο τρόφιμα. Έχουν και διαρκή αγαθά που πουλούν και τα εμπορικά καταστήματα, και αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτός ο διαχωρισμός δημιουργεί συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού σε βάρος βεβαίως των μικρών επιχειρήσεων της αγοράς, που για άλλη μια φορά καλούνται να βάλουν αυτές περισσότερο, αν θέλετε, να σηκώσουν περισσότερο βάρος σε σχέση με άλλους κλάδους της οικονομίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και μάλιστα σε μια περίοδο που πριν λίγες μέρες είχαν ξεκινήσει ενδιάμεσες εκπτώσεις και υπήρξαν κάποιες μικρές προσδοκίες να υπάρξει μια μεγαλύτερη κίνηση στην αγορά, και φυσικά βρισκόμαστε λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Mm-hmm. Έχουμε την επανάληψη του ίδιου έργου που είχαμε, mm-hmm, και πέρυσι, αν θυμάστε, περίπου στις 6 Νοεμβρίου, και πιστεύω δεν με απατάει η μνήμη μου, που ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος στο lockdown, όπου και εκεί είχαμε με την εφαρμογή οριζόντιων μέτρων που έπληκαν το λιανεμπόριο, το οποίο πρέπει να πούμε και το τονίζουμε και στην ανακοίνωσή μας, mm-hmm, ότι για όλο το χρονικό διάστημα των 20 μηνών που διαρκεί μέχρι σήμερα η πανδημία, έχει δείξει έναν υποδειγματικό τρόπο εφαρμογής των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Αναγνωρίστηκε, δεν έχει επιβεβαιωθεί όμως, και αυτή η ανακοίνωση, η προχθεσινή των νέων μέτρων που θα ισχύσουν από το Σάββατο, έρχεται ακριβώς να επιβεβαιώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η πολιτεία για άλλη μια φορά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. Κύριε Κωστικούλου, για να κατανοήσει ο κόσμος, οι ακροατές και οι ακροάτριες του ραδιοφώνου και της εκπομπής, πού ακριβώς είναι η ενστάση σας. Πρώτη και σημαντική ένσταση είναι αυτός ο διαχωρισμός του λιανικού εμπορίου με τα σούπερ μάρκετ, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτός είναι, γιατί δημιουργεί πρώτον, mm-hmm, ανέφερα έτσι, και το δεύτερο, mm-hmm, σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει λόγος τη στιγμή κατά την οποία έχουμε καταφέρει σε όλο αυτό το τη διάρκεια των 20 μηνών να εφαρμόσουμε με πιστό τρόπο, με υποδειγματικό τρόπο τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, καθιστώντας την αγορά, τα καταστήματα της αγοράς, του λιανικού εμπορίου, ασφαλή προορισμό. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να μπει τέτοιος περιορισμός όσον αφορά το θέμα των ελέγχου των ανεμβολίαστων με rapid test για την προσέλευσή τους στα καταστήματα. Θα δημιουργήσει τεράστια σύγκληση στην αγορά, mm-hmm, μείωση της αγοραστικής κίνησης, mm-hmm, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, σε μια περίοδο που προσπαθούμε όλοι να διαμορφώσουμε, αν θέλετε, μια ψυχολογία καλύτερη, γιατί η αγορά δεν κινείται μόνο με την αγοραστική δύναμη, όπως το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, αλλά κινείται και με βάση την ψυχολογία που έχουν οι καταναλωτές. Είναι τα δύο βασικά στοιχεία που καθορίζουν την καταναλωτική συμπεριφορά. Άραγε, στην προκειμένη περίπτωση, η πολιτεία δεν έλαβε υπόψη σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι μικρές επιχειρήσεις, δεν έχει λάβει υπόψη τους ποια ήταν η στάση τους μέχρι σήμερα και πόσο έχουν βοηθήσει. Γιατί σε αυτή την πρωτόγνωρη περιπέτεια που βιώνουμε εδώ και 20 μήνες, η προσπάθεια πρέπει να γίνεται από όλους. Και φυσικά οι συνέπειες που έχουν υποστεί οι μικρές επιχειρήσεις αγοράς, ασφαλώς αναγνωρίζουμε ότι το πρώτιστο αγαθό, γιατί είναι η υγεία των ανθρώπων, εμείς έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια, έχουμε υποστεί τεράστιες συνέπειες, και αυτή τη στιγμή βαλόμαστε για άλλη μια φορά και καλούμαστε να υπομεστούμε ακόμη πολύ περισσότερα βάρη, δηλαδή να προσθεθούν στα ήδη συσσωρευμένα, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγήσει και στην εξόντωση των μικρών επιχειρήσεων. Και βεβαίως υπάρχει και υποχρέωση να ελέγχετε εσείς τους καταναλωτές αν έχουν κάνει το rapid test, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Αυτό νομίζω ότι στην πράξη θα αποδειχθεί αδύνατο να γίνει, mm-hmm, να γίνει,
είπα ότι θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Πρέπει να πούμε ότι οι καταναλωτές μέχρι σήμερα, σε όλη αυτή τη διάρκεια που τα καταστήματα στη διάρκεια της πανδημίας έχουν παραμείνει ανοιχτά και λειτουργούν, οι καταναλωτές έχουν επιδείξει ένα πολύ μεγάλο, πολύ, πολύ σωστή συμπεριφορά, σεβασμό, αν θέλετε, στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Περιμένουν με τη σειρά τους να μπουν στα μαγαζιά, στο κάθε κατάστημα, ανάλογα τα τετραγωνικά τα οποία έχει και τον αριθμό των ατόμων που μπορεί να, που επιτρέπεται μάλλον να είναι μέσα στα καταστήματα. Και αυτή τη συμπεριφορά εμείς την έχουμε τονίσει κατά επανάληψη, την έχουμε αναγνωρίσει και την έχουμε επιβραβεύσει. Να ρωτήσω, και κύριε... όλοι μαζί, ναι, συνάδελφοι, εργαζόμενοι και καταναλωτές, έχουμε δημιουργήσει ακριβώς αυτή την εικόνα του ασφαλή προορισμού στο λιανικό εμπόριο. Να ρωτήσω το εξής, κύριε Κωστίκογλου. Χθες ακούσαμε τον κύριο Γεργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος είναι βεβαίως και ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός, να επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει να έχουν παράπονο οι έμποροι και οι μικροί επαγγελματίες, μιας και με το άνοιγμα από το τελευταίο lockdown αυξήθηκε σε τεράστιο βαθμό η κατανάλωση. Ισχύει για την αγορά του αγρινίου αυτό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε εντός πραγματικότητας και όχι εκτός πραγματικότητας. Αυτή τη στιγμή η αγορά προσπαθεί από τον μήνα Απρίλιο, στις 4 Απριλίου αν θυμάμαι, προσπαθεί να βρει ένα βηματισμό. Υπήρξε μια καλύτερη κατάσταση, θα έλεγα, στην αγορά, που όπως πάντα συμβαίνει τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδιαίτερα το μήνα Ιούλιο, όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι προσδοκίες που είχαν όλοι οι συνάδελφοι έμποροι, και όχι μόνο στην πόλη του Αγρινίου, αλλά μιλάω γενικότερα με τα μηνύματα που έχουμε από όλη την Ελλάδα, για να μπορέσουν όχι να καλύψουν τις ζημιές που έχουν υποστεί μες στην πανδημία, απλώς να πάρουν μια μικρή ανάσα για να δουν πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ισορρευμένες υποχρεώσεις. Υπάρχει. Άλλωστε, οι δικές μας ανακοινώσεις από την αρχή της επανεκκίνησης, στρέφονταν προς μια παράλληλη στήριξη με την λειτουργία, επαναλειτουργία της αγοράς, γιατί από μόνη της, λόγω των πολλών ζημιών και συνεπειών που υπήρχαν μέσα από, από τα επαναλαμβανόμενα lockdown, δεν μπορούσαν σε καμιά περίπτωση να καλύψουν όχι το χαμένο έδαφος, αλλά να μπορέσουν να δώσουν μια όθηση, μιας και ξέρουμε ότι με την επανεκκίνηση, και το ζητάμε ακόμη και σήμερα, η ρευστότητα που είναι πολύ αναγκαίο, μια αναγκαία προϋπόθεση για να μπορούν να έχουν χρηματοδότηση επιχειρήσεις και να μπορούν να λειτουργούν, δεν υπήρξε. Δεν υπάρχει. Ναι. Και είναι ένα πάγιο αίτημα το οποίο εμείς το έχουμε, το διατυπώνουμε προς την πολιτεία, ότι πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση, πρόσβαση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, που είναι και ο κορμός της ελληνικής οικονομίας, που δίνει έσοδα στο κράτος και στην απασχόληση. Τώρα, υπάρχει το εξής, κύριε Κωστικογλού. Υπάρχει δεδομένη η βούληση της κυβέρνησης να μην πάρει τα μέτρα αυτά, τα οποία πρόσφατα, προχθές μάλιστα, τα ανακοίνωσε, και θεωρώ ότι δεν θα τα πάρει αυτά τα μέτρα. Από εδώ και στο εξής τι γίνεται? Γιατί υπάρχει και μια ανακοίνωση από την Εμπορική Συλλογική Κίνηση του Αγρινίου ότι θα πρέπει ο Εμπορικός Σύλλογος του Αγρινίου να σκληρύνει τη στάση του απέναντι στην κυβέρνηση. Βεβαίως αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Ακούστε, αλλά τι γίνεται από εδώ και στο εξής? Ο Εμπορικός Σύλλογος, με βάση τη λειτουργία του, έχει βγάλει ανακοίνωση χθες με το δελτίο τύπου. Ωραία. Η παράταξη, η οποία είναι στο Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου, έχει τη δική της άποψη. Την έχει διατυπώνει. Κανένα πρόβλημα. Ο καθένας. Ναι, όχι. Δεν το λέω αντιπαρθεντικά, γιατί και η εμπορική συλλογική κίνηση το επισημαίνει αυτό ως προς τον Εμπορικό Σύλλογο του Αγρινίου, για να μην υπάρξει από τη μια εφησυχασμός που δεν υπάρχει, και από τη μια ενδεχομένως να βρεθούν κάποιοι άλλοι τρόποι αντίδρασης σε αυτά τα μέτρα. Κοιτάξτε, δεν σίγουρα... το θεωρώ δηλαδή κακή κριτική εναντιά σας. Ίσα-ίσα υποστηρικτική τώρα είναι. Δεν θα κάνω σχολιασμό. Για μα γι' αυτό σας λέω. Στην ουσία θέλω. Εγώ... Δηλαδή από εδώ και πέρα τι μπορεί να γίνει, κύριε Κωστίκογλου. Ναι, από εδώ και πέρα ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου, μαζί με άλλους εμπορικούς σύλλογους, θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να, στη συνέχεια της διαδικασίας αυτής που
μας έχει βρει μέχρι, είναι ένας κεραυνός είναι τρία θα έλεγα, να δούμε ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε όλοι μαζί και να στείλουμε αντίστοιχα το μήνυμα αυτό που πρέπει να στείλουμε προς την κυβέρνηση. Mm-hmm. Τώρα... Να δούμε το επόμενο χρονικό mm-hmm. διάστημα, το αμέσως επόμενο, σε επόμενες μέσες μέρες, θα υπάρξει ενημέρωση ασφαλώς για τις όποιες πρωτοβουλίες πάρουν οι εμπορικές συλλογές. Τώρα, και ο εμπορικός σύλλογος πρωτοβουλίες. Ναι, ναι. Κάτι τελευταίο, κύριε mm-hmm. Κωστικόγλου. Φοβάμαι, ενδεχομένως να υπάρχει φόβος και σε εσάς και σε πολλούς συναδέλφους σας, ότι αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και θα ισχύσουν από το Σάββατο ενδυναμώσουν φαινόμενα αθέμητα ανταγωνισμού μεταξύ εμπόρων και επαγγελματιών. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι αν πρέπει εσείς να κάνετε, όταν λέω όχι προσωπικά εσείς, ένας επαγγελματίας θέλει, πρέπει, είναι υποχρεωμένος να κάνει τον έλεγχο για τους μη εμβολιασμένους, εννοώ για τα rapid test. Κάποιος μπορεί να το κάνει με ευσυνειδησία και κάποιος άλλος μπορεί να μην το κάνει, αυτό λέω. Ναι, ναι, εντάξει, αυτό ισχύει παντού. Δεν είναι μόνο για αυτή την περίπτωση της εφαρμογής των μέτρων, όπως είναι, ας πούμε, παράδειγμα, όλα τα μέτρα τα οποία υπήρξαν και στο παρελθόν και πέρυσι. Υπήρξε το click away. Ασφαλώς, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, δεν είμαστε υπεράνω των νόμων, mm-hmm. ο νόμος είναι υπεράνω όλων. Mm-hmm. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε αυτά τα οποία και περιμένουμε βέβαια να βγει η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα καθορίζει ακριβώς και τότε θα mm-hmm. μπορούμε να το σχολιάσουμε τι ακριβώς θα προβλέπεται και φυσικά θα ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας, σαν Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου, θα ενημερώσουμε τα μέλη μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κωστικόγλου. Να είστε καλά. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.